κενό πριν από λίγο. Είμαστε στη Σιμφερόπολη και είδαμε στον ουρανό αυτό το εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων που φώτισε τον ουρανό πάνω από την κεντρική πλατεία Λένιν της Σιμφερόπολης, όπου διεξάγεται τις τελευταίες ώρες μια μεγάλη γιορτή για την επισημοποίηση της ενσωμάτωσης της Κρυμαίας στη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ώρες έχουμε και πληροφορίες ότι υπάρχει μια νέα έφοδος πολιτοφυλάκων και Ρώσων στρατιωτών στο ουκρανικό υποβρύχιο Ζαπόριζια, το οποίο ναυλοκεί στην Σεβαστούπολη και τώρα βρίσκεται στα χέρια των πολιτοφυλάκων. Υπάρχουν επίσης αναφορές για ένταση στην στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο του Μπελμπέκ, 25 χιλιόμετρα από την Σεβαστούπολη. Πρόκειται για μια βάση όπου μέρος της έχουν ακόμη οι Ουκρανοί αεροπόροι και στην υπόλοιπη βρίσκονται οι Ρώσοι στρατιώτες. Η γενικότερη εικόνα που έχουμε είναι ότι βρίσκονται στην Κρυμαία χιλιάδες εγκλωβισμένοι Ουκρανοί στρατιωτικοί. Το Κίεβο δεν έχει εφαρμόσει αυτό το περίφημο σχέδιο εκένωσης του στρατιωτικού προσωπικού από την Κρυμαία. Αντίθετο, ο μεταβατικός πρόεδρος της χώρας είπε πριν από λίγο ότι οι εντολές που έχει δώσει στους στρατιώτες της Ουκρανία είναι να παραμείνουν στις βάσεις τους και να προστατέψουν τις βάσεις και τα πλοία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Ουκρανούς στρατιωτικούς το αντιμετωπίζουν αυτοί που βρίσκονται στο πολεμικό ναυτικό. Δεν έχουν ναυτικό για να επιστρέψουν στην Ουκρανία. Τα πλοία και οι ναύσταθμοι έχουν κατασκευθεί. Σήμερα είχαμε και ένα επεισόδιο στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Υπήρξε μια επίσημη τελετή παράδοσης παραλαβής, δηλαδή είχαμε την υποστολή της Ουκρανικής σημαίας και ταυτόχρονα την έπαρση της σημαίας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, και ενώ όλο αυτό συνέβη σε μια επίσημη τελετή, λίγο πριν τελειώσει μια ομάδα από ναυτικούς δόκιμους της Ουκρανίας σταμάτησε πριν τους κοιτώνες, στάθηκε προσοχή και έψαλε τον εθνικό ύμνο. Οι τελευταίες ειδήσεις που μαθαίνουμε είναι από την Πολωνία, από τον Αμερικανό πρέσβη εκεί, έκανε δηλώσεις στο πρακτορείο Reuters, είπε ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση στην Πολωνία με την συμμετοχή των συμμάχων τους, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. Παράλληλα, υπάρχει σε εξέλιξη αυτή την ώρα μια άσκηση των Ουκρανών συνοριοφυλάκων στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Τέλος, η Ουκρανία απειλεί τώρα με προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια την Ρωσία. Η προσάρτηση της Κρυμαίας προκάλεσε τεράστιες απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων, είπε ο μεταβατικός πρωθυπουργός της χώρας, ο Αρσένη Γιατσενιούκ από το Κίεβο. Δεν μιλάμε για δισεκατομμύρια, αλλά για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν από τις δεκάδες εγκαταστάσεις και υποδομές που ανήκουν στο Ουκρανικό κράτος και κατέσχεσε η Ρωσία, είπε ο μεταβατικός πρωθυπουργός.